Ιησούς. Ένα βασίλειο χωρίς σύνορα. Ο καλός ποιμένας. Αγαπάτε τους εχθρούς ημών και προσεύχεστε υπέρ των διοκόντων ημάς.
Λοιπόν, θα γίνει καλύτερα. Πάντα με ακολουθούσε σε κάθε μάχη. Όπου κι αν ήμουν, ήταν πιστός σε μένα. Όμως δεν έχω χάσει κάθε ελπίδα. Θα έρθει ένας ραβίνος. Α, και είναι γιατρός. Είναι κάτι παραπάνω από γιατρός. Πολύ παραπάνω. Και γιατί θέλεις να σε συνοδεύσω στο σπίτι του Κορνήλιου? Γιατί πεθαίνει ο υπηρέτης του, κύριε. Ο θάνατος είναι μέρος της ζωής. Ο Κορνήλιος αγαπά πολύ τον υπηρέτη του και θα έδινε με χαρά τη δική του ζωή για να τον σώσει, κύριε. Λέει ότι εσύ είσαι η μόνη του ελπίδα και ότι μόνο εσύ μπορείς να το θεραπεύσεις. Πώς αισθάνεσαι? Ιησού! Βοηθήστε με, παρακαλώ. Ο Θεός να σε έχει καλά και το σπίτι σου επίσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ που ήρθες. Ο υπηρέτης μου είναι άρρωστος στο κρεβάτι και υποφέρει. Πήγαινε με στον υπηρέτη σου. Θα τον θεραπεύσω. Όχι, κύριε. Δεν είμαι άξιος να σε δεχτώ στο σπίτι μου. Εσύ πες μια κουβέντα απλώς και ο υπηρέτης μου θα θεραπευτεί. Έχω στρατιώτες στην υπηρεσία μου. Αν πω σε κάποιον να πάει κάπου, πηγαίνει. Αν του πω να έρθει, εκείνος έρχεται. Κύριε, μόνο μια κουβέντα να πεις και ο υπηρέτης μου θα θεραπευτεί. Απλώς μια κουβέντα. Πρέπει να σου πω ότι πουθενά στο Ισραήλ δεν έχω βρει πίστη όπως αυτή. Πολλοί θα έρθουν από Ανατολή και Δύση και θα καθίσουν στο τραπέζι μου με τον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ στη Βασιλεία των Ουρανών. Ενώ τα παιδιά των γήινων βασιλείων θα πέσουν στο σκοτάδι και εκεί θα κλαίνε και θα οδύρονται αιώνια. Πες μια κουβέντα, κύριε μου, σε χαιτεύω. Και ο υπηρέτης μου. Πήγαινε, Κορνήλιε, και τα πάντα θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με την πίστη σου. Κορνήλια, κοίτα, ο υπηρέτης σου θεραπεύτηκε. Ο Ιησούς έχει θεραπεύσει, ο Ιησούς. Σε ακολουθήσω όπου και αν πας. Ο Υιός του ανθρώπου δεν έχει μέρος να γυρεί το κεφάλι του. Εγώ θα σε ακολουθήσω όπως και να έχει. Και αν δεν έχεις που να ξαπλώσεις, δεν θα έχω ούτε κι εγώ. Και εσύ τι θα κάνεις? Κύριε, όπου και αν πας, θα έρθω μαζί σου. Θα πάω όπου με πάει το πνεύμα. Εσύ είσαι έτοιμος? Άσε με πρώτα, κύριε, να θάψω τον πατέρα μου. Έλα. Και άφησε τους πεθαμένους να θάψουν τους πεθαμένους. Θαύμα, θαύμα,
Έγινε θαύμα. Βοηθάει τους πάντες, ακόμα και τους Ρωμαίους. Λέει πράγματα που δεν έχει πει ποτέ κανένας άλλος άνθρωπος. Το ακούσατε αυτό, έχει κάνει κι άλλο θαύμα. Μα αυτό είναι ενάντια στον νόμο. Παθαίνας κακομύρης, δεν έχω τίποτα άλλο να υποδικεύσω. Ναι, 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 έχει δίκιο. Ανοησίες, εγώ φταίω που δεν μπορεί να με πληρώσει. Δεν έχω δικαίωμα να διεκδικώ την ασφάλειά μου. Ή μήπως πρέπει να χάσω κάτι που είναι δικό μου, ε? Ναι, έχει δίκιο, έχει δίκιο. Εσείς είναι ντροπή που τον εκμεταλλεύεσαι. Είναι ντροπή. Όχι, βέβαια, δεν μπορεί να το δώσει. Έχει δίκιο. Και αυτό το καλάθι είναι το τελευταίο πράγμα που σου δίνω. Θέλω να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Έλα να πάμε στο Ραβίνο. Ναι. Εκεί να πάμε. Θα πάμε όλοι μαζί να δούμε ποιος έχει δικιό. Πάμε να δούμε το Ραβίνο. Πάμε να δούμε, ναι. Πάμε να δούμε το Ραβίνο. Πάμε να δούμε το Ραβίνο. Ποιος είναι? Πρέπει να δούμε το Ραβίνο. Τι συμβαίνει εδώ? Ένας καυγάς, δάσκαλε, για ένα απλήρωτο χρέος. Λοιπόν, θέλετε να μου εξηγήσετε τι έχει συμβεί? Αυτός ο άνθρωπος μου έχει κλέψει 20 δινάρια. Έτσι έγινε. Αυτός μου τα δάρισε και έπειτα όταν δεν μπορούσα να του τα ξεπληρώσω, του ζήτησα να κάνει υπομονή. Υπομονή! Δεν μπορείς να φας την υπομονή! Όμως αντί να μου δώσει κι άλλο χρόνο, μου ζήτησε και κάτι άλλο για αντάλλαγμα. Τι ζήτησε? Τώρα ένα μήνα ήταν ένας αμφορέας με λάδι, τώρα άλλο μήνα ήταν ένα βαρέλι με κρασί. Κοίτα, Ραβίνε, στο τέλος του έδωσα περισσότερα από όσα μου είχε δανείσει αυτός. Όμως ακόμα δεν μου έχει ξεπληρώσει τα χρήματά μου. Αυτά τα πράγματα ήταν απλώς ο τόκος για το δάνειο. Και τώρα τι έγινε? Έχει περάσει άλλος ένας μήνας και δεν μου έχει δώσει ακόμα τα χρήματά μου. Δεν μου έχει μείνει τίποτα να του δώσω, τίποτα. Μόνο ο γαϊδαρός μου. Ωραία, να μου δώσει το γαϊδαρό σου. Δεν είναι τόσο εύκολο. Και οι δυο σας έχετε κατά ένα μέρος δίκιο και κατά ένα άδικο. Νάθαν, του δάνεισες μερικά χρήματα και έχεις δίκιο να τα θέλεις πάλι πίσω. Και βέβαια. Ανάγκασες τον οφειλέτη σου να σου δώσει όλα του τα υπάρχοντα. Από την άλλη πλευρά, εσύ Χιράμ, δεν έκανες το καθήκον σου να πληρώσεις το χρέος σου. Πρέπει να του δώσεις το γαϊδαρό σου για εγγύηση. Όμως, χωρίς το γαϊδαρό μου δεν θα μπορέσω να δουλέψω. Και αν δεν δουλέψω, δεν θα του ξεπληρώσω ποτέ το χρέος μου. Τι θα του δώσω όταν θα έρθει ο επόμενος μήνας? Να προσέχετε πως κρίνετε τους άλλους, γιατί ο Θεός θα σας κρίνει με τον ίδιο τρόπο. Όμως εγώ έχω αδικηθεί, κύριε. Δύο κακά δεν κάνουν ένα καλό. Πώς? Σας έχουν διδάξει οφθαλμό αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος. Όμως εγώ σας λέω να στρέφετε και το άλλο μάγουλο σε αυτόν που σας χτυπάει. Είναι παράλογο. Γιατί πρέπει να κάνω δηλαδή, να δώσω άλλα 20 δινάρια σε αυτόν τον άντρα? Γιατί βλέπεις τον γόγκο της σκόνης στο μάτι του αδελφού σου και δεν προσέχεις το δοκάρι που έχει μπηχτεί στο δικό σου. Πρώτα να φροντίσετε ώστε η δική σας συμπεριφορά να είναι άμεμπτη. Και μόνο τότε θα κρίνετε τους άλλους. Άκουσες αυτό που σου είπε? Δεν είναι αυτό που λέει ο νόμος του Μωυσή? Εγώ δεν έχω έρθει εδώ για να καταργήσω τον νόμο του Μωυσή, αλλά να τον συμπληρώσω.
σας φέρνω μια νέα έντολη. Αγαπάτε τους εχθρούς σας και να προσεύχεστε για αυτούς που σας διώκουν. Τι θέλεις να πεις με αυτό? Αν αγαπάτε μόνο αυτούς που σας αγαπούν, τι αρετή έχετε τότε? Και αν δανείζετε χρήματα μόνο σε αυτούς που σας ξεπληρώνουν, πώς ο Θεός να είναι ικανοποιημένος μαζί σας? Ακόμα και οι Φαρισαίοι δανείζουν χρήματα με τόκο. Ναι, όμως η συμφωνία είναι συμφωνία. Αυτό θα πει ότι δεν χρωστώ τίποτα στον Άθεν τώρα. Και εσύ έχεις κάνει λάθος τώρα. Πάντα. Και τι έχεις καταλάβει, Χιράμ? Εγώ άφησα το γάιδαρό μου σε αυτόν τον άνθρωπο. Ήταν το μόνο που μου είχε μείνει. Όμως δεν έχει σημασία, γιατί θέλω να αρχίσω από την αρχή, κύριε. Θα έρθω μαζί σου. Και τώρα τι μπορώ να κάνω εγώ? Ο ήλιος αρχίζει να δει. Σε λίγο αρχίζει το Σάββατο και δεν θα μπορέσω να το βγάλω από τη χαράδρα να το σώσω. Σε παρακαλώ, σταμάτα και βοήθησέ με. Τι συμβαίνει? Βοήθησέ με να σώσω το πρόβατό μου. Όχι, λυπάμαι, όμως θα αργήσω. Θα πρέπει να γυρίσω πίσω πριν αρχίσει το Σάββατο. Θα πρέπει να πηγαίνεις κι εσύ, εντάξει? Τι τώρα έχει πιάσει αυτό? Κοίτα! Τι έχεις πάθει εσύ? Ένα από τα πρόβατά μου έχει πέσει μέσα στη χαράδρα. Όμως δεν μπορώ να το βγάλω, γιατί αρχίζει το Σάββατο. Τι σκοπεύεις να κάνεις τώρα? Θα περιμένω εδώ. Και στο μεταξύ αυτό το καημένο θα πεθάνει. Δεν μπορώ να παραβώ τον νόμο. Ο νόμος απαγορεύει να εργάζεσαι το Σάββατο. Όμως εσύ ταΐζεις το προβατό σου το Σάββατο, έτσι? Κύριε, αν δεν το έκανα αυτό, τότε θα το έχανα. Θέλεις να χάσεις αυτό που έχει πέσει? Ήταν πάντα νόμιμο να κάνεις το καλό, ακόμα κι αν είναι Σάββατο. Μην ανησυχείς, θα το φροντίσουμε εμείς αυτό. Νομίζω έχει σπάσει το πόδι του. Πετάξτε μου ένα σκηνή.
Τραβήξτε πάνω! Με προσοχή όμως! Έλα τώρα! Θα φτάσουμε σε λίγο! Πώς μπορώ να σε ευχαριστήσω γι' αυτό, κύριε? Ο Ιησούς ανακοίνωσε τα υπέροχα νέα στο λαό των Εβραίων, στο λαό της Παλαιστίνης, στο λαό όλου του κόσμου. Αυτό αποτελεί την καρδιά της διδασκαλίας του. Ο Ιησούς λέει: «Πρέπει να αγαπάτε τον Κύριο και Θεό σας με όλη σας την καρδιά, με όλη σας την ψυχή και με όλο σας το μυαλό». Αυτή είναι η μεγαλύτερη και η πρώτη εντολή. Η δεύτερη της μοιάζει: «Πρέπει να αγαπάς τον γειτονά σου όπως τον εαυτό σου». Σε αυτές τις δύο βρίσκεται όλος ο νόμος και οι προφήτες επίσης. Ο ίδιος ο Ιησούς εξηγεί τη σημασία αυτών και λέει: «Έχετε ακούσει πως έχουν πει να αγαπάτε το γείτονά σας και να μισείτε τον εχθρό σας. Όμως εγώ λέω τώρα σε εσάς να αγαπάτε τους εχθρούς σας και να προσεύχεστε για τους διώκτες σας. Να είστε τα παιδιά του Πατέρα σας στους ουρανούς, γιατί αυτός κάνει τον ήλιο να ανατέλει και για τους κακούς και για τους καλούς και στέλνει τη βροχή του και στους δίκαιους και στους άδικους μαζί. Γιατί αν αγαπάτε αυτούς που σας αγαπούν, τι ανταμοιβή θα περιμένετε? Λέω αυτό σε εσάς, να αγαπάτε τους εχθρούς σας, να κάνετε καλό σε αυτούς που σας μισούν, να ευλογείτε αυτούς που σας καταργούνται, να προσεύχεστε για αυτούς που σας φέρονται άσχημα». Όμως εκείνη την εποχή αυτά τα λόγια ήταν σκανδαλώδη ή τρελά για το λαό της Παλαιστίνης και για όποιον άλλον λαό τα άκουγε. Ο κόσμος πραγματικά γνώριζε πολύ διαφορετικούς κανόνες που ήταν πολύ διαφορετικοί από αυτούς που έχουμε σήμερα, που κήρυταν ακόμα και την νομιμότητα της εκδίκησης. Η κάθε αδικία έπρεπε να ξεπληρωθεί με άλλη αδικία, οφθαλμών αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος. Οι αρχές που καθόριζαν τη ζωή στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και σε άλλα έθνη ήταν το ίδιο σκληρές και ακόμα βίαιες. Ο Ιησούς αντιθέτως κήρυτε κανόνες αγάπης και μακαριότητας, όπως την επί του όρους ομιλία. Σε αυτούς που τον κατηγορούν ότι καταργεί τον νόμο του Μωυσή, ο Ιησούς εξηγεί: «Μη σκεφτείτε ότι ήρθα για να καταργήσω τον νόμο του Μωυσή, δηλαδή τις 10 εντολές, ούτε τους προφήτες. Έχω έρθει για να συμπληρώσω αυτές τις εντολές, να τις εμπλουτίσω». Σε έναν πλούσιο νέο που τον ρώτησε: «Τι να κάνω για να αποκτήσω αιώνια ζωή?», ο Ιησούς απάντησε: «Να τηρείς τις 10 εντολές». «Τις τηρώ από τότε που ήμουν παιδί», είπε ο νέος άνδρας. Ο Ιησούς είπε: «Αν θέλεις να γίνεις τέλειος, πήγαινε να πουλήσεις τα υπάρχοντά σου και να δώσεις τα λεφτά στους φτωχούς. Έπειτα, έλα να με ακολουθήσεις». Αυτή είναι η πρόταση για την αγάπη χωρίς όρια. Και αυτά είναι τα υπέροχα νέα που φέρνει ο Ιησούς στους ανθρώπους του καιρού του και σε όλους τους άλλους μέχρι το τέλος του κόσμου. Η καινοτομία είναι η αγάπη, το νήμα μιας νέας σχέσης ανάμεσα στο Θεό και την ανθρωπότητα, το νήμα της Καινής Διαθήκης. Ωστόσο, πριν από μερικούς αιώνες, ο Κύριος είχε πει μέσω του προφήτη του Ιερεμία: «Θα κάνω μια Καινή Διαθήκη με τον Ισραήλ». Μια Διαθήκη που είναι φτιαγμένη από αγάπη. Jesus,
silence of my soul.